Και η άποψη του Εγώ δεν διέκοψα όλο το δευτερόλεπτο όπως είναι. Είναι να καταλήξουμε γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια. Αλλά παίζεται και ένα χοντρό πολιτικό παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Δεν είναι τυχαία και το ξαναλέμε. Αυτό που βλέπουμε από τον τύπο λίγο πριν από μια συνάντηση πάλι, πριν από ένα Eurogroup ή από μια σύνοδο κορυφής. Χωρίς όμως και η άλλη πλευρά να μας κάνει σαφές τι είναι αυτό με το οποίο διαφωνεί. Δηλαδή, ακούμε αυτή τη λίστα Βαρουφάκη, η οποία εμπλουτίστηκε και ακούγαμε και τον κύριο Ρέκλιν να λέει εχθές, ναι, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία να τα ξαναδούμε. Ποια είναι αυτά τα σημεία, δεν έχω καταλάβει καλά εγώ και αυτή, έχω την εντύπωση όμως που παίρνουν μέρος στις διαπραγματεύσεις, ποια είναι ακριβώς η διαφωνία της άλλης πλευράς. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μας πει η κυβέρνηση ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο. Και το δεύτερο είναι γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι ατεκμηρίωτες και ανεπαρκείς. Να μας πει ο κ. Βαρουφάκης, το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλάβω, ποιο είναι αυτό το 70% του μνημονίου που του άρεσε να γίνουν τέλος πάντων αυτές οι μεταρρυθμίσεις, γιατί πραγματικά η οικονομία μας δεν αντέχει άλλο. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν πραγματικά γονατίσει, έχουν αδειάσει τα αποθεματικά από όλα τα ταμεία. Ο πρωτογενής τομέας έχει κατεστραφεί. Αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις του δημοσίου, γιατί αυτό είναι το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση, είναι η πελατεία τους. Η πολιτική τους πελατεία, έχουν πάρει τα χρήματα ακόμα και από τα βάουτσερ, τα οποία ήταν να πληρώσουν τους... Ποια είναι η πελατεία, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος? Ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Δηλαδή, μα αυτόν... πληρώσει, τι μα, να κάνει μα, δηλαδή. Μα στον ιδιωτικό τομέα δεν αναφέρθηκε ποτέ η κυβέρνηση. Στον πρωτογενή τομέα δεν αναφέρθηκε ποτέ η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή πληρώνονται οι συντάξεις, γιατί λειτουργεί ακόμη ένα μικρό κομμάτι της ιδιωτικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή οι συντάξεις μας είναι στο 17% του ΑΕΠ. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν μελέτες και να δούμε πόσο αντέχουμε. Αυτό είπε και η κυρία Μέρκελ και τα στοιχεία του Γενικού Λογιστικού. Όταν ένας μέσος μισθός... ότι είναι 7%, κυρία. Όταν μέσος, ένας μέσος μισθός... τουλάχιστον με τα στοιχεία που παρουσίασε από το Γενικό Λογιστικό Κράτος. Ωραία. Όταν ένας μέσος μισθός είναι 800 ευρώ, δεν είναι δυνατόν αυτός ο μισθός να μπορέσει να στηρίξει συντάξεις των 2,5 και των 3,5 χιλιάδων ευρώ. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνουν μελέτες, να δούμε πόσο αντέχουμε, να βάλουμε ένα όριο προς τα πάνω για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Παλιότερα πληρώναμε και γινόντουσαν κρατήσεις από τα ταμεία μας για το σύνταξη που θα πάρουμε στο μέλλον. Τώρα τα χρήματα που κρατάνε από τα ταμεία μας δίνονται στις συντάξεις. Πραγματικά πρέπει να δοθούν τώρα. Αλλά δεν νομίζω ότι πλέον μπορούμε να αντέξουμε. Το έκανε όμως και την προηγούμενη κυβέρνηση το να βρει ποιοι παίρνουν 2,5 και 3,5 κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει. Ευρώ και να βάλει ένα πλαφόν. Ναι. Αντιθέτως, αυτό που πείραξε ήταν τον κόσμο που είχε τις χαμηλότερες συντάξεις. Ναι, συμφωνώ. Πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μειώθηκε καμία σύνταξη από 1.000 ευρώ. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και δεν πρέπει να το κάνετε αυτό λάθος. Ναι. Γιατί αυτά κάνατε στην Ελλάδα. Δεν μου λέτε. Δεν μειώθηκαν συντάξει από 1.000 ευρώ. Τα το πλαφόν της κυβερνήσεως Σαμαρά, ναι. 7 Νοεμβρίου του 2012 ήταν από τα 1.000 ευρώ. Ναι. Τα 2,5 και 3,5 ευρώ. Συγχωρείτε που διέκοψα, αλλά ξέρετε, αν και τώρα που κατηγορούμαστε, λέμε τέτοιες βλακίες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Συγχωρείτε. Θα καταστραφεί η Ελλάδα επειδή δεν έχω λέει ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα αυτή που σα πιάνει ακριβώς και με τα δεσιμπέλ. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, τώρα καταστρέφεται η πατρίδα μας. Και έχουν ευθύνη και οι δημοσιογράφοι αυτόν τον τόπο. Δεν έχουν μόνο η πολιτική. Στους 2 μήνες καταστρέφεται η πατρίδα. Φυσικά στους 2 μήνες καταστρέφεται, εννοείται. Ωραία. Οι χώρες καταστρέφονται και σε 24 ώρες, να ξέρετε. Δεν είναι οι 2 μήνες τεράστιοι για μας στην ιστορία. Πάντως η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία κράταγε τη χώρα όρθια. Και αν ήθελε να τη σώσει λοιπόν για να μην κινδυνεύσει. 1.000 ευρώ το όριο βάλαμε από την τάξη. Κάτω από 1.000 ευρώ δεν υπήρχε καμία συντάξη. Αν ήταν τόσο επικίνδυνο ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έπρεπε να πάρει την εξουσία. Φυσικά και δεν έπρεπε να πάρει την εξουσία. Γεωργιάδη, γιατί διευκολύνατε. Εσείς τι έχετε καταλάβει. Εσείς που το είχατε καταλάβει ωστόσο. Κάνατε τα πάντα στο να πάτε για εκλογές. Γιατί αυτό λέτε. Ναι, αυτό κάνατε. Λοιπόν. Και προφανώς ήταν άλλο το σχέδιο και όχι να σωθεί η χώρα. Εμείς πήγαμε σε εκλογές. Δεν ξέρετε ότι μας ρίξαμε τον Προεδρία της Δημοκρατίας. Το συζητάμε κάθε φορά που έρχεστε. Κύριε Μπίστη, εμείς πήγαμε σε εκλογές. Η αποφάσισα σαν Μάρκο να πάμε σε εκλογές. Κυρία Μάρκο, μέσα στη Βουλή αποφασίσαμε να πάμε σε εκλογές. Θεωρώ ότι είναι ολοκληρώσιμο. Αφάσαμε μας εκλογές.
Θεωρώ ότι ήταν άλλος ο φταίχτης ο οποίος πήγαμε σε εκλογές και αυτή τη στιγμή δεν είναι στην κυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι στην κυβέρνηση. Μόνο σας δεν έχετε παραδεχθεί ότι μετά τις ευρωεκλογές δεν προχωρούσε τίποτα, δεν γινόταν τίποτα, γιατί είχατε στο μυαλό σας τις εκλογές. Αλλά μην μας χρεώνετε για τις εκλογές. Πώς, με συγχωρείτε. Μόνο σας έχετε παραδεχθεί. Μας έριξε ο Τσίπρας και ο Καμένος. Δεν την ακούσατε την κυρία Μάρκου. Αν θέλετε να βρείτε έναν τρίτο φταίχτη, τον κύριο Κουβέλη εννοεί η κυρία Μάρκου προφανώς. Πράγματι. Πράγματι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω. Και να μην του χρεώσουμε όλη την ευθύνη, αλλά έχει μεγάλο μέρος ευθύνης. Ο κ. Κουβέλης ανεδείχθη και θα το γράψω στο δικός μου μέλος, ο μοιραίο πρόσωπο για την ελληνική δημοκρατία, χωρίς καμία αμφιβολία. Γιατί τις εκλογές του 12 τον ψήφισαν για να είναι υπεύθυνη αριστερά και να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη, και αυτός ο κύριος πήγε τη χώρα στις εκλογές για να κάνει συμφωνία με τον Τσίπρα, τον οποίο και πούλησε ο Τσίπρας μετά. Αλλά δεν είναι ο βασικός ο αίτης. Αυτοί που πατήσαν το κουμπί ήταν ο Τσίπρας και ο Καμένος. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πήγαν στις εκλογές ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Να το τελειώσουμε αυτό το παραμύθι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι άλλο αυτό που λέγατε, ότι από τις ευρωεκλογές και μετά δεν γινόταν εμένα, τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έβλεπε μπροστά τις εκλογές. Θα σας τα πω. Όταν έρθει ο λόγος, μην κυρία Μάρκου. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη. Λέει, για παράδειγμα, ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά, που όλοι το θέλουμε. Αλλά οι ξένοι ζητάνε συγκεκριμένα στοιχεία να πούνε πώς ακριβώς θα γίνει. Συγκεκριμένα νούμερα. Παρουσιάζουν κάποια νούμερα που πραγματικά δεν μας λένε πώς θα βρίσκουν. Επίσης, τι θα γίνει με τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες, νομίζουν μάλλον ότι οι τράπεζες, οι ελληνικές είναι οι Golden Sachs. Πραγματικά οι ελληνικές τράπεζες είναι οι μικροκαταθέτες των 2.000, των 5.000. Δεν λειτουργούν οι τράπεζες. Αν δεν δώσουν χρήματα στον ιδιωτικό τομέα, η οικονομία θα παραλύσει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Να συμφωνήσουμε λοιπόν για να πάρουμε τις δόσεις και να προχωρήσουμε έτσι όπως βαρίζαμε μέχρι τώρα. Κυβέρνηση... Γιατί αυτή η πεπατημένη δεν είχε ανασφάλειες πολλές. Μα δεν ξέρουμε το τι κάνει η κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε το τι συζητάει. Δεν έχει βγει κάποιος υπεύθυνα να μας πει ότι εμείς ζητήσαμε αυτό και μας είπανε όχι. Πάντα γενικόλογα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάω σε σένα.